Αυτή τη φορά όμως θα μοιραστούμε μια άλλη πτυχή. Ωραία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή πριν δούμε μια οργισμένη αντίδραση που είχε σήμερα το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό. Εχθές στο Happy Day στον Α, στους φίλους μας στο Happy Day, έγινε μια πλάκα που αφορούσε στην αφίσα του ραδιοφωνικού σταθμού Σφαίρα, όπου είναι ο Γρηγόρης ως καρτούν αποτυπωμένος, και στο πώς είναι οι φωτογραφίες του Γρηγόρη, εννοώ στην όψη. Έκαναν πλάκα τώρα. Τα παιδιά, εγώ που τα ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνανε κάτι επί τούτο, δηλαδή για να θίξουν κάποιον. Mm-hmm. Απλά πάνω στην κουβέντα ο Δημήτρης, όπως ίσως να κάναμε κι εμείς, όπως ίσως κάποιος άλλος, το φέρει κουβέντα πώς είναι το καρτούν έτσι, πιο παχύ είναι ο Γρηγόρης, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Ο Γρηγόρης, όπως σήμερα, φάνηκε να ενοχλήθηκε πάρα πολύ από αυτή την πλάκα και νομίζω αξίζει πρώτα να το δούμε και να το ακούσουμε, μάλλον το απόσπασμα, και μετά να το σχολιάσουμε, αν διαφωνείς. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα που έβριζε ο κόσμος πάρα πολύ το Δημήτρη Παπανώτα και ένα βίντεο της εκπομπής εκεί στο Happy Day. Έχει να κάνει, λέει, με την αφίσα του πρωινού του Σφαίρα και για το πώς είμαστε. Για το παιδιά, πώς είμαι εγώ δεν ξέρω στην αν είχε να... Το θέμα ήταν τα κιλά τα δικά μου. Μπράβο, κάνανε split την αφίσα. Πώς είμαι στην πραγματικότητα με την αφίσα. Ούτε εγώ ποτέ έχω κρύψει τα κιλά μου, ούτε εγώ. Πότε θα σταματήσετε να ασχολείστε με αυτές τις ηλιθιότητες περί κιλών? Γιατί ασχολείστε, και το λέω και στη Σταματίνα, Σταματίνα μου, μην το ξανακάνετε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν ξέρετε τι πρόβλημα υπάρχει στον καθένα. Πριν αποφασίσετε να μιλήσετε για τα κιλά ή για οποιονδήποτε, αν σου μιλούσα μπορεί και να νιώθατε πολύ άσχημα για αυτό που κάνετε. Εγώ φανταστείτε ότι το μοντάζ που έκανε εδώ πέρα η υπεύθυνη του Σφαίρα για το τι σώμα θα βάλουν και πώς θα το κάνουν, το είδα τελευταία στιγμή και γελάσαμε και είπαμε αυτό. Μήπως βγήκε ποτέ κανείς να πει ο Γρηγόρης αυτή την εποχή κάνει bodybuilding, ας πούμε, ή κατεβαίνω. Είναι αστείο. Εντάξει, καταλαβαίνω από τη μια πλευρά τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε, γιατί πολλές φορές κάτι το οποίο λέμε πρέπει να το σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά, με γνώμονα τις συνέπειες των λόγων και των πράξεών μας, ασφαλώς. Και ίσως για κάποιους ανθρώπους, όπως λέγαμε τώρα για τον Δημήτρη Παπανώτα, καμιά φορά παρεξηγείται και ο τρόπος που τοποθετείσαι. Εγώ γενικά δεν βλέπω τη κακή προαίρεση στους ανθρώπους. Τουλάχιστον έτσι σκέφτομαι εγώ. Ούτε η εκπομπή που είδα εγώ χθες είχε κάποιο να πει «Α, τι είπανε, σοκ στο Happy Day». Εγώ το είδα, γι' αυτό σου λέω. Και το είδα και στο web. Αλλά η ήταν ξεκάθαρα χιουμοριστική. Δηλαδή, αν δείτε και τα υπόλοιπα σώματα των υπόλοιπων παιδιών, ήταν λίγο καρτουνοπειραγμένα. Ναι, ούτε ο Παναγής, ας πούμε, νομίζω είναι έτσι, τύπου σούπερ μας. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, ο Γρηγόρης ήθελε να μην φαίνεται τα κιλά. Δεν θα έβγαινε καν έξω, κάνει Instagram κανονικά. Θεωρώ... Ανεβάζει φωτογραφίες, κυκλοφορεί, δεν έχει κρύψει ποτέ απλά τα κιλά γίνεται του. Ένα λεπτό, Παναγιώτη μου. Απλά θεωρώ ότι πολλές φορές ασχολούνται με τα κιλά του Γρηγόρη και ξέρεις, καμιά φορά από μία αφορμή, από κάτι αστείο, από κάτι άλλο που μπορεί να πιστεί κάποιος. Προφανώς έκανε αυτό το ξέσπασμα. Το πιστεύω ότι δεν υπάρχει κακή πρόθεση. Γιατί εγώ, όταν δεν γνωρίζω προσωπικά, π.χ. τον Γρηγόρη, σου λέω τώρα εγώ, και τον βλέπω μέσα από τα προγράμματά του, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο πλάκα κάνει και μόνο πλάκα μπορεί να πάρει κάτι. Σίγουρα. Απλά γιατί εγώ επειδή θεωρώ είναι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Το ξέρω. Απλά δεν πιστεύω ότι θα πάρει κάτι καλοπροαίρετα για τα κιλά. Προφανώς και ο Γρηγόρης από αυτό που πιάστηκε θέλησε να περάσει ένα μήνυμα ότι παιδιά να μην ασχολείστε πλέον με αυτόν τον τρόπο επειδή με τα κιλά. Ήταν πλάκα. Νομίζω δεν θα έπρεπε απλά να το σχολιάσουν με κανένα τρόπο. Έστω και έτσι για στη φάση του χιούμορ. Κατάλαβα. Και είναι λεπτά θέματα. Ξεκάθαρο ότι κάνει πλάκα. Έτσι, είναι εκείνη λεπτά θέματα αυτά. Η αυξομοίωση των κυλών των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν είναι γυναίκα ή άντρα, συγγνώμη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και πώς το λέμε. Μικρή σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.